Ιδιαίτερα σημαντική στη ζωή 12 νέων ανθρώπων ήταν η σημερινή ημέρα, καθώς μετά από σκληρή προσπάθεια και επίπονη πολύμηνη εκπαίδευση έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους. Ο λόγος για 10 άνδρες και 2 γυναίκες που πέρασαν με επιτυχία και τα τρία στάδια της δεκάμενης εκπαίδευσης στη Σχολή Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκιο και σήμερα κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής πήραν τα πτυχία και τα διακριτικά υπταμένου. Με χαρά σήμερα αποδίδουμε 12 νέους χειριστές ελικοπτέρων στις μονάδες της Αεροπορίας Στρατού, στους οποίους ευχόμαστε με όλη μας τη χαρά, καλή τύχη, πρόοδο και ασφαλείς πτήσεις. Οι 12 νέοι υπαξιωματικοί της Αεροπορίας Στρατού ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη σκληρή εκπαίδευση που διαρκεί 44 εβδομάδες και χωρίζεται σε τρία στάδια. Το προπαρασκευαστικό, όπου ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει τους βασικούς χειρισμούς του ελικοπτέρου, το βασικό στάδιο, όπου περιλαμβάνει εκπαίδευση σε εξειδικευμένες ασκήσεις, και το στάδιο εξειδίκευσης, όπου ο χειριστής εκπαιδεύεται στην τακτική χρησιμοποίηση του ελικοπτέρου. Μετά από 10 μήνες τελείωσε η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Σήμερα πήραμε τα διακριτικά του χειριστή και συνεχίζουμε για τις μονάδες της Αεροπορίας Στρατού να επιτελέσουμε αυτό που εκπαιδευτήκαμε να κάνουμε όλο αυτό το καιρό που βρισκόμασταν εδώ. Μεγάλες πρωταγωνίστριες της σημερινής μέρας, δύο κοπέλες που δεν φοβήθηκαν τον ανταγωνισμό και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκπαίδευσή τους στα ελικόπτερα. Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για όλους εμάς. Έπειτα από 10 μήνες δύσκολης και απαιτητικής εκπαίδευσης, τόσο θεωρητικής όσο και πτυτικής, καταφέραμε σήμερα να πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο ζωής και να ονομαστούμε χειριστές της Αεροπορίας Στρατού. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, οι εκπαιδευτές μας αξίζουν τα συγχαρητήρια, μας βοηθήσαν όλοι. Πώς ήταν η εκπαίδευση όλο αυτό το διάστημα, για πείτε μου. Ήταν δύσκολη εκπαίδευση, μπορώ να πω, αλλά με τη βοήθεια των εκπαιδευτών, των τεχνικών και τη δικιά μας προσπάθεια, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε.